Εμείς γιατί... εχθές κάναμε μια δημοσκόπηση. Βέβαια, ναι, ναι. Βέβαια. Λοιπόν, και για να δούμε τι έχει ψηφίσει ο κόσμος. Λοιπόν, γιατί εγώ δεν έχω πει καθόλου να δω τι γίνεται εδώ. Ναι, Anita.Pania το είχαμε βάλει στο Instagram ο Σωτήρης. Ναι, για το ποιος θα είναι ο μεγάλος διοικητής. Για να δούμε λοιπόν ποιος είναι ο μεγάλος διοικητής Φάρμας. Λοιπόν, ή ο περισσότερος κόσμος Μακρύς. Ψήφισε λοιπόν τον Γκρέκα εδώ. Λοιπόν, ψήφισε τον Γκρέκα ο κόσμος κατά 61% έναντι 39%. Να βάλουμε ρούλο, κυρία Πάνια, σας παρακαλούμε πολύ. Δεν είμαι εγώ στο ρούλο. Ένα ρούλο παρακαλώ. Την να πούμε του μεγάλου λοιπόν, γιατί έχει υπάρξει έτσι μια αναστάτωση, η αλήθεια είναι ότι ο Κώστας Γκρέκας είναι ο μεγάλος νικητής. Παίρνει τα 50 χιλιάρικα και το αυτοκίνητο. Εννοείται. Άρα καλά έκανε το μαντεψιακό κόσμο. Ναι, καλά έκανε. Νομίζω ότι είχαν έτσι μια ίσως ιδέα για το πού ακριβώς πήγαινε το παιχνίδι. Οπότε εκεί θα καταλήξουμε. Ο Κώστας Γκρέκας ήταν αυτός που θα έχει πάρει τα λεφτά και θα έχει σηκώσει την κούπα. Μάλιστα. Είναι από τους νεότερους παίκτες όμως της Φάρμας. Βεβαίως. Όχι από την άλλη. Οι άλλοι έχουν κάνει όλο το κουπί. Το κουπί και μπήκε μέσα και το κέρδισε. Ναι, ναι, πήγε, μπήκε στο τέλος και το πήγε καλά όμως. Ναι, αυτό και το θέμα. Υπάρχει μεγάλη ξύνη ανάμεσα στους παλιούς παίκτες που σου λέει αυτός κέρδισε. Μπήκε τώρα εδώ πέρα ξεκούραστος και το κέρδισε. Ναι. Και επίσης θέλω να σας πω ότι υπάρχει και στον Αντένα μία έρευνα για την οποία θα λέει στην άνεση τα spoiler. Εντάξει, δεν πρόκειται ποτέ να το βρούνε. Πρόκειται ποτέ να το δουν. Ναι, σε μένα προσωπικά. Στην κυρία εδώ, στην κυρία. Στην κυρία. Στον Αντένα πρέπει να κυκλοφορώ με έρευνα, κυρία. Δηλαδή μπορεί να με επικηρύξουν στον Αντένα. Είναι η εποχή μου τώρα. Για πολλούς λόγους. Τόσο πολλούς ανθρώπους αυτούς αυτό. Ναι, καλή. Λοιπόν, για πολλούς λόγους.